Η ΟΚΔΕ λοιπόν κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές ή και σε αυτές τις εκλογές, συμμετέχει με το δικό της αυτόνομο ψηφοδέλτιο για δύο λόγους. Πρώτον, για να καταγγείλει και να συγκρουστεί όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται με τα μνημόνια της συγκυβέρνησης της Τρόικας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δούνου του, με αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα το οποίο δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση, τους 1,5 εκατομμύρια ανέργους, αύξησε 4 εκατομμύρια τους φτωχούς, διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς, τις συντάξεις, επέβαλε αυτά τα χαράτσια και στην τελική ανάλυση έτσι, στην αντίθετη έτσι όφη, πλούτησαν ασύστολα και σε πρωτοφανή βαθμό έτσι μια χούφτα καπιταλιστές, τραπεζίτες, δανειστές και τοκογλείς. Κατεβαίνει στις εκλογές λοιπόν η ΟΚΔΕ για να συγκρουστεί κατά δεύτερο λόγο έτσι με αυτό το τερατώδες όπως λέμε μαύρο κράτος έκτακτης ανάγκης, ουσιαστικά μια χούντα η οποία μας κυβερνά με ένα δημοκρατικό ή κοινοβουλευτικό μανδύα που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτή η συγκυβέρνηση για να παραμείνει στην εξουσία και για να και παρέμενε έτσι με αυτόν τον τρόπο στην εξουσία. Τρίτον, κατεβαίνει έτσι στις εκλογές για να συγκρουστεί, για να καταγγείλει και να αγωνιστεί ενάντια σε κάθε κόμμα αυτής της συγκυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, αλλά και τους πρόθυμους και πιθανούς συμμάχους μιας άλλης κυβέρνησης που θέλει να κάνει ή που θα ήθελε να κάνει και τέλος έτσι με τους φασίστες ή τους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Αλλά ο δεύτερος και κυριότερος λόγος για τον οποίο κατεβαίνει είναι για να αναδείξει ένα άλλο πρόγραμμα. Ποιο είναι, τι περιλαμβάνει, δεν μπορείτε να μας το πείτε όλο, δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά δύο βασικά σημεία μπορείτε να μας αναφέρετε. Ουσιαστικά ένα άλλο πρόγραμμα διεξόδου από την κρίση και μια άλλη πολιτική. Το πρώτο το οποίο λέμε εμείς είναι ότι σαφώς η λογική στην οποία κινείται αυτό το πρόγραμμα, ένα ριζοσπαστικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα σωτηρίας το οποίο λέμε εμείς, το οποίο σε γενικές γραμμές δεν καλλιεργεί αυταπάτες ή δεν έρχεται να συμβιβάσει τα συμβίβαστα, δηλαδή τα συμφέροντα έτσι των Ελλήνων εργαζομένων, της νεολαίας, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων με τα συμφέροντα των τοκογλήφων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ελλήνων καπιταλιστών και των όποιων έτσι πολιτικών τους συμφερόντων, υπηρετών και επιτελείων τους. Τι προτείνετε, το πρώτο δηλαδή. Είναι το πρώτο είναι έτσι, η κατάργηση των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων, να φύγει η Τρόικα, να φύγει όλο αυτό έτσι, το μαύρο καθεστώς. Το δεύτερο είναι η διαγραφή όλου του χρέους, η στάση πληρωμών, για να μπορέσει έτσι, και να ανακουφιστεί ο ελληνικός λαός, να υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ανακουφιστεί ο ελληνικός λαός και ταυτόχρονα να μπορεί έτσι να μπουν οι βάσεις για να ανασυγκροτήσουμε την οικονομία μας, να βάλουμε μπρος στο να επανεκκινηθεί η οικονομία. Διαφορετικά, αν έχεις να πληρώνεις τόκους και χρεολύσια, δεν μπορείς ούτε να ανακουφιστεί ο ελληνικός λαός, εμείς δηλαδή, οι εργαζόμενοι τα φτωχά λαϊκά στρώματα, ή θα πληρώνεις δηλαδή το χρέος, ή θα μπορέσεις να βρεις λεφτά για να... Μόνο έτσι μπορούν να βρεθούν λεφτά. Γενικά δεν υπάρχουν λεφτά. Τώρα, σας το θέτω γενικώς για να μην κάνω. Δεν έχουμε τον χρόνο για αυτή τη συζήτηση. Αλλά κατάργηση μνημονίων και διαγραφή χρέους θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει. Δεν το λέει στο πρόγραμμά του. Αυτό δεν λέει. Αυτό νομίζω, δεν είναι. Νομίζω ότι δεν το λέει ξεκάθαρα ή τουλάχιστον δεν λέει αυτό το οποίο λέμε εμείς, δηλαδή διαγραφή όλου του χρέους. Μονομερός εννοείται. Ναι, τώρα και οι λέξεις δεν καμιά φορά έχουν χάσει τη σημασία τους. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι δεν πας να διαπραγματευτείς ή να συνδιαλλαγείς ή να συμφωνήσεις με κάποιους οι οποίοι σε έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Σαφώς έτσι βέβαια δεν λέμε στην αντίθετη περίπτωση έτσι να απομονωθούμε. Οι σύμμαχοί μας μπορούν να βρίσκονται στους αγώνες των Ευρωπαίων εργαζομένων, αυτή είναι η συμμάχη μας, όλοι μαζί μπορούμε να διαλύσουμε αυτό το τέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και ακολουθεί αυτή την πολιτική και να χτίσουμε μια Ευρώπη των εργαζομένων. Κύριε Κεφαλά, εσείς μια σοσιαλιστική Ευρώπη. Κατεβάζετε υποψηφίους σε όλους τους νομούς? Ναι, βεβαίως. Σε όλους τους νομούς Ελλάδας? Ναι, σε όλους τους νομούς. Το ένα κομμάτι έτσι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι για να μπορέσει να επανεκκινήσει και η οικονομία, που είναι και η συζήτηση
η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, mm-hmm. δηλαδή με ποιον τρόπο υπάρχουν λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά, μπορεί να επανεκκινήσει η οικονομία και με ποιον τρόπο, μέσα στο ευρώ, έξω από το ευρώ, λίγο μέσα, λίγο έξω. Εμείς αυτό που λέμε είναι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μια οικονομία όταν σου λέει παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα παράγεις, πότε θα το παράγεις, πώς θα το παράγεις, ουσιαστικά να μην παράγεις, δεν μπορείς αν δεν παράγεις να ανασυγκροτήσεις και να επανεκκινήσεις με καμιά οικονομία. Άρα με αυτή την έννοια δεν μπορείς ή μπορείς σε ελάχιστο βαθμό να ανακουφίσεις. Έτσι, άρα εσείς λέτε από ό,τι καταλαβαίνω λέτε... Και σε αυτό που με ρωτήσατε και με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Πόσους μπορεί να ανακουφίσει, γιατί μπορεί να ανακουφίσει. Τώρα να μην λέμε ας πούμε και ανοησίες οι οποίες ακούγονται από εδώ και από εκεί. Μπορεί να ανακουφίσει. Το θέμα είναι πόσους, για πόσο καιρό και σε ποιο βαθμό. Έτσι. Εσείς αν καταλαβαίνω λέτε έξω από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι. Πάση θυσία. Ωραία, αφού και άλλες οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, γιατί δεν έχετε συμφωνήσει να κατεβείτε ενιαία, αν μπορείτε να μου απαντήσετε σε 30 δεύτερα. Ναι, για να απαντήσω σε 30 δεύτερα σε αυτό το ερώτημα, είναι λίγο δύσκολο βέβαια. Το δεύτερο το οποίο λέμε εμείς και είναι και αυτό το οποίο διαφεροποιούμαστε, είναι ποιος θα τα κάνει όλα αυτά. Θα γίνει απλά με μία ψήφο, θα γίνει απλά με απλά λόγια στη Βουλή, θα γίνει μέσω κοινοβουλευτικού δρόμου. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα γίνει απλά και μέσω μόνο μίας ψήφου. Και με αυτή την έννοια δεν λέμε μόνο ελάτε ψηφίστε ΟΚΔΕ κτλ. Εμείς αυτό που λέμε και η πρότασή μας είναι ότι αυτά μπορεί να τα υλοποιήσει μόνο μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων η οποία θα προκύψει μέσα από συγκρούσεις, αγώνες, μέσα από μάχες. Και με αυτή την έννοια αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς στο κίνημα και έτσι διαφοροποιούμαστε και από άλλους αριστερούς σχηματισμούς είναι ένα σχέδιο αγώνων το οποίο θα ανασυγκροτήσει και θα ανασυνθέσει το εργατικό και νεολογιστικό κίνημα, θα οργανώσει ξανά και θα αναζωογονήσει τα συνδικάτα, θα δώσει ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο για την ενότητά τους, αγώνες, οι οποίοι αυτοί οι αγώνες οι σκληροί και οι μαχητικοί θα οδηγήσουν και σε μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα υλοποιήσει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μας έτσι εύκολη λύση, λύση με μαγικά ραβδάκια ή δεν υπάρχουν σωτήρες όπου θα μας σώσουν κτλ. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Ο κύριος Βασίλης Κεφαλάς από την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας.